Είμαι ο Μίνος Μωυσής και γεννήθηκα επαγγελματικά στην Inter-American το 1988. Γνώρισα τον αείμνηστο Δημήτρη Κοντομινά λίγους μήνες μετά την πρόσληψή μου στην εταιρεία, όταν ο ίδιος είχε ακούσει κάποια πρώτα πράγματα για μένα. Δεν είχε συμμετοχή στην πρόσληψή μου ο ίδιος προσωπικά κάποιους μήνες νωρίτερα, αλλά λίγο καιρό μετά που πήγα στην εταιρεία, με φώναξε στο γραφείο του, στον πύργο της Λεωφόρου Συγκρού, στον 10ο όροφο, για να με επιβραβεύσει, γιατί άκουγε κάποια καλά λόγια για μένα ως νέος εκπαιδευόμενος αναλογιστής εκείνη την εποχή, και με φώναξε στο γραφείο του να με γνωρίσει προσωπικά και να με επιβραβεύσει για κάποιες δουλειές που ήδη είχα κάνει και κάποιες αρμοδιότητες που είχα ήδη αναλάβει, λέγοντάς μου ότι ακούει καλά λόγια για μένα και ότι οτιδήποτε κι αν χρειαστώ, οτιδήποτε κι αν θελήσω, να έχω πάντα υπόψη μου ότι αυτός ήταν και θα ήταν εκεί κοντά μου. Αυτό που μου έκανε τρομακτική εντύπωση σε αυτή την πρώτη μου συνάντηση μαζί του, ήμουνα υπάλληλος 3 μηνών ίσως στην εταιρεία, ήταν με πόση ανθρωπιά μου μίλησε σε έναν νέο άνθρωπο που δεν τον ήξερε, τον έβλεπε για πρώτη φορά, αλλά κυρίως για το ότι μου έδωσε αμέσως το στίγμα που πάντα έδινε και τα επόμενα πολλά χρόνια στην πορεία που είχαμε μαζί, μου έδωσε αμέσως το στίγμα ενός ανθρώπου ο οποίος έσπρωχνε πάντα τους ανθρώπους του να μην σταματούν να γίνονται καλύτεροι. Μου είχε πει, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι με βάση τις σπουδές μου και τις γνώσεις μου υπολογίζω πολλά σε σένα και θέλω να έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι πρέπει να μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Αυτή ήταν η γνωριμία μου με τον Δημήτρη Κοντομινά, η πρώτη μου γνωριμία. Και από εκεί και πέρα είχα πραγματικά με σκληρή δουλειά, απέκτησα μια αραιή αλλά πάρα πολύ ουσιαστική επαφή μαζί του. Ήταν τα χρόνια που η Inter-American είχε ήδη, όταν εγώ πήγα στην εταιρεία, η Inter-American ήταν ήδη μια μεγάλη εταιρεία, γνωστή. Ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο ζωής στην αγορά, με μερίδιο αγοράς κοντά στο 25%. Αλλά ήταν η εποχή που αλλάζανε πάρα πολλά πράγματα και δημιουργείται ένας χώρος για περισσότερη τεχνική δουλειά, που ήταν βέβαια και το δικό μου το αντικείμενο στην αρχή. Πάρα πολύ σύντομα, για τα δεδομένα της εποχής, πήρα την άδεια του αναλογιστή, εξελίχθηκα σε έναν επαγγελματία με πολύ ευρύ αντικείμενο, εντάχθηκα αρκετά γρήγορα στο σώμα των ανωτέρων στελεχών της εταιρείας. Πολλαπλασιάστηκαν οι επαφές μου με τον ίδιο τον Δημήτρη Κοντομινά και τα άλλα στελέχη της εταιρείας. Και αυτό που πραγματικά έχω να πω για εκείνη την πρώτη περίοδο της επαγγελματικής μου πορείας στον Όμιλο Inter-American ήταν ότι όπου και αν, ό,τι και αν έκανα, ήταν έντονη αυτή η παρουσία προφανώς του ίδιου του Κοντομινά, αλλά και αυτή η πρόθεση που υπήρχε, που οδηγείται από αυτόν τον ίδιο, τον ηγέτη της εταιρείας,
για να ανακαλύπτουμε συνεχώς καινούρια πεδία δουλειάς. Είτε αυτά ήταν καινούρια προϊόντα της εταιρείας που εκείνη την εποχή ήταν σχετικά εύκολο κανείς να σχεδιάζει και κάτι στο οποίο και προσωπικά ασχολήθηκα πολύ, αλλά και η εταιρεία πάντα διέπρεπε. Είχε πάντα αυτό το πνεύμα της πρωτοπορίας. Το πνεύμα το ότι δεν κοιτάμε πίσω, κοιτάμε μόνο μπροστά. Θέλω να κάνετε καινούργια πράγματα. Είχε ένα χαρακτηριστικό μότο που έλεγε, το οποίο το επικοινωνούσε κάθε φορά που βρισκόταν σε κάποια συγκέντρωση, με τους ασφαλιστές, μαζί μας, με τα διοικητικά στελέχη, που έλεγε «Πείτε μου τι καινούριο θα κάνετε αύριο». Και αυτό ήταν ένα ολόκληρο τελικά πλαίσιο μέσα στο οποίο εγώ προσωπικά και πολλοί άλλοι γαλουχηθήκαμε επαγγελματικά και αξιοποιήσαμε όσοι μπορέσαμε, αλλά πάντως το πεδίο ήταν πάρα πολύ γόνιμο, τις ευκαιρίες που ο ίδιος μας έδωσε και για την προσωπική μας εξέλιξη σαν επαγγελματίες, αλλά και βέβαια για την εταιρεία. Ο Κοντομινάς ζητούσε το καινούργιο, ζητούσε σίγουρα το να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο πραγματικά στην κυριολεξία θα μπορούσε να πει κανείς κάθε μέρα θα έπρεπε να γίνεται κάτι που να διακρίνει την εταιρεία. Ενδιαφερόταν, όπως όλοι όσοι έζησαν κοντά του ξέρουν καλά, πρωτίστως για την απόκτηση μεγέθους της εταιρείας, για τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων. Είμαστε περίπου στις αρχές μέσα της δεκαετίας του 90, όπου σιγά σιγά η εταιρεία αποκτά πρόσβαση σε πάρα πολλούς άλλους χώρους υπηρεσιών, πέραν των χώρων που είχε ήδη διακριθεί, που ήταν η ασφάλεια ζωής, μεγαλώνει στις γενικές ασφάλειες, μεγαλώνει πάρα πολύ και αναπτύσσεται πάρα πολύ στα αμοιβαία κεφάλαια, μπαίνει στο χώρο της οδικής βοήθειας, δημιουργεί για πρώτη φορά αυτό το hotline, τη γραμμή βοήθειας το 10-10. Είμαστε σε μια εποχή που πραγματικά υπάρχει μια έκρηξη δημιουργικότητας στην εταιρεία. Ο ίδιος παίρνει την απόφαση εκεί κοντά στα μέσα της δεκαετίας του 90 να αποκτήσει πίσω το 40% των μετοχών που λίγα χρόνια πριν είχε πουλήσει στην UAP, στους Γάλλους. Σε αυτό του το εγχείρημα και εγώ προσωπικά και μια στενή ομάδα στελεχών ήμασταν πάρα πολύ κοντά του. Αυτό έγινε και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ή προωθήθηκε ή εντάθηκε μια πορεία η οποία πραγματικά ήταν πορεία, μπορώ να πω, τρελής ανάπτυξης. Για μένα εκείνα τα χρόνια, ειδικά από το 95 και μετά που μου έκανε την τιμή ο ίδιος βλέποντας την εξέλιξή μου να μου αναθέσει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας ζωής. Ήμουνα μόλις 33 χρονών όταν αυτό έγινε. Αλλά νομίζω ότι του είχα δώσει του ίδιου προσωπικά αρκετά δείγματα της δουλειάς μου και της όρεξης που είχα κι εγώ να ανέβω επαγγελματικά. Με εμπιστεύτηκε. Μου εμπιστεύτηκε καινούρια projects, τα οποία για την εποχή ήταν αδιανόητα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πώς ξεκίνησε αυτό το φοβερό ταξίδι που με μια λέξη λέγαμε Medisystem, και το οποίο οδήγησε την εταιρεία σε τελείως καινούριους τομείς δραστηριότητας.
Είχε γυρίσει από την Αμερική, από ένα από τα πολλά ταξίδια που έκανε στην Αμερική και με φώναξε στο γραφείο του, στο Μαρούσι. Μπαίνω στο γραφείο του, καθόταν στο γραφείο του και είχε πάνω στο γραφείο, στο έπιπλο του γραφείου, είχε καμιά τριανταριά φυλαδιάκια. Αυτά τα φυλαδιάκια ήταν από ένα HMO, όπως τα λέγανε στην Αμερική, από ένα Health Maintenance Organization, από ένα σύστημα υγείας, το οποίο ο ίδιος ήταν γραμμένος, ήταν μέλος, γιατί πήγαινε πολύ συχνά στη Νέα Υόρκη. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη, είχα ένα βράδυ κάτι διαταραχές στο στομάχι, κάτι θεματάκια. Τους πήρα ένα τηλέφωνο, ήρθαν, με πήρανε. Έκατσα στην κλινική μερικές ώρες και μετά γύρισα στο σπίτι και μάζεψα, λέει, αυτά τα leaflets, αυτά τα φυλάδια. Και μου λέει, Μίνο, αυτό πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, του λέω, τι. Μου λέει, πρέπει να φτιάξουμε ένα δικό μας δίκτυο υπηρεσιών υγείας. Είναι ο τρόπος για να πάμε μπροστά της ασφάλειας υγείας, αλλά να μπούμε και σε άλλους τομείς. Μου ανέθεσε, λοιπόν, ένα ολόκληρο project, το οποίο κράτησε περίπου 2 χρόνια και στο οποίο είχα την χαρά να ηγηθώ με μια ομάδα ανθρώπων που είχα μαζί μου, το οποίο 2 χρόνια αργότερα, το project αυτό, κατέληξε στο λανσάρισμα του MediSystem, δηλαδή ενός συστήματος managed care, διαχείρισης υγείας, το οποίο είχε από τη μια μεριά τα ασφαλιστικά προϊόντα υγείας και από την άλλη μεριά την παροχή των υπηρεσιών υγείας, που ήταν ένα συμβεβλημένο δίκτυο γιατρών, ένα συμβεβλημένο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων, που όλοι αυτοί είχαν ενταχθεί στο MediSystem και βεβαίως οι επενδύσεις που σαν όμιλος κάναμε την ίδια εποχή για την αγορά της Ευρωκλινικής, της Αθηναϊκής Κλινικής και έτσι φτιάξαμε αυτό το σύστημα, το οποίο ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται πρωτοποριακό και το οποίο βέβαια στη διαδρομή ενισχύθηκε, άλλαξε, βελτιώθηκε, αλλά είναι ακόμα ένα μοναδικό σύστημα το οποίο υπάρχει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Είχε αυτή την διαρκή, το ξαναλέω, γιατί για μένα είναι το πιο χαρακτηριστικό του, η πιο χαρακτηριστική του αρετή από πολλές αρετές που είχε, ήταν αυτή η σπίθα που είχε για να κάνουμε κάτι διαφορετικό, για να κάνουμε κάτι καινούριο, για να μην σταματάμε ποτέ να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Και αυτό αφορούσε τα πάντα. Ο Κοντομινάς ήταν ασφαλιστής ή επιχειρηματίας? Ο Κοντομινάς ήταν κατεξοχήν ασφαλιστής. Νομίζω ότι η ασφάλεια κυλούσε στο αίμα του. Αυτή ήταν η ιδιότητα με την οποία μπορούσε να εξωτερικεύσει αυτή τη μοναδική αρετή που είχε, να τραβάει κοντά του τον κόσμο. Ήτανε απίστευτη η δύναμη που είχε να προσελκύει τους ανθρώπους. Και αυτό το έκανε ακριβώς γιατί μιλούσε μία απλή γλώσσα. Δεν ήταν ο άνθρωπος που θα χάζευε κανείς γιατί έκανε βαθιστόχαστες αναλύσεις. Ήταν ο άνθρωπος που σε μάγευε από την απλότητα των επιχειρημάτων του, από τη στάση τη φιλική που σου έδειχνε από την πρώτη στιγμή. Και γι' αυτό νομίζω ότι ένα από τα επιτεύγματά του στη διάρκεια των πολλών ετών ήταν ότι έφερε κοντά του πάρα πολύ άξιους ανθρώπους παντού. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, για πολλούς λόγους, δεν έμειναν κοντά του. Κάποιοι, είμαι βέβαιος, τον πρόδωσαν επίσης. Αλλά είχε πάντα αυτή την μαγεία που ήξερε
ότι ναι, δεν θα πετύχει με όλους τους ανθρώπους. Αλλά δεν σταματούσε να γνωρίζει καινούριους ανθρώπους, να εμπιστεύεται εύκολα καινούριους ανθρώπους και μέσα από αυτό το σύνολο τελικά ήξερε ότι το αποτύπωμα θα ήταν πάντα θετικό. Ήταν όμως και ένας δεινός επιχειρηματίας, με την έννοια ότι είχε μία τρομερή διορατικότητα. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που κι εγώ έζησα κοντά του τα χρόνια που ήμουνα κοντά του, αυτής της εφαρμογής της διορατικότητας. Ας πούμε, το 1993 μας αποκάλυψε ότι θα μπει στην κινητή τηλεφωνία και θα βάλει τους ασφαλιστές της εταιρείας να πουλάνε κινητά τηλέφωνα. Για όλους μας ήταν ασύλληπτο. Δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Παρ' όλα αυτά, αυτός έβλεπε το μέλλον. Έβλεπε αυτή την ευκαιρία. Την πήρε αυτή την ευκαιρία, την αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία και βέβαια η συμμετοχή του και του ομίλου στην κινητή τηλεφωνία πραγματικά έγραψε και αυτή, ήταν και αυτή μια μεγάλη επιτυχία. Η διορατικότητά του να αλλάξουμε όλο το γίγνεσθε της εταιρείας και της αγοράς ταυτόχρονα στον χώρο της υγείας, που είπα πριν. Η διορατικότητά του να μπει σε πολύ ανώριμο στάδιο στο χώρο της οδικής βοήθειας. Δηλαδή, να ενδυναμώσει το χώρο των ασφαλιών αυτοκινήτων με μια υπηρεσία η οποία είναι άμεσα αντιληπτή από τον πελάτη. Και να υποστεί απίστευτες επιθέσεις εκείνη την εποχή από ανταγωνιστές οι οποίοι ήταν κυρίαρχοι στο χώρο της οδικής βοήθειας, χωρίς όμως ποτέ να λυγίσει, χωρίς όμως ποτέ να πει ότι «παιδιά, σταματάμε». Με την έννοια αυτή, το επιχειρηματικό του πνεύμα ήταν κάτι που δεν μπορούσε ένα απλό μυαλό, όπως ήμασταν όλοι οι υπόλοιποι, να παρακολουθήσουμε. Μας έσερνε μαζί του στις καινούργιες του περιπέτειες, τις επιχειρηματικές. Δεν ήταν όλες επιτυχημένες, αλλά αυτός ήταν ο επιχειρηματίας, ο οποίος ήξερε ότι θα κάνει 10 και θα πετύχουν τα 5 ή θα πετύχουν τα 6. Αυτός ήταν από επιχειρηματική πλευρά και βέβαια τα αποτελέσματα εκείνης της περίοδου δείχνουν ότι ήταν ένας μοναδικός επιχειρηματίας, γιατί έκανε τη σωστή κίνηση στο σωστό χρόνο. Υπάρχει κάποια προσωπική στιγμή, κάποιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο το οποίο θυμάστε και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας? Υπάρχουν πολλά προσωπικά, γιατί ήταν τέτοια η λειτουργία, ας πούμε, της εταιρείας και το περιβάλλον, που τελικά κανείς δεν ήξερε ποτέ πότε λειτουργούσες επαγγελματικά, πότε λειτουργούσες προσωπικά. Όλα ήταν μπλεγμένα, η εταιρεία ήταν μια μεγάλη οικογένεια, ο ίδιος ήταν ο πατριάρχης της, υπήρχαν φιλικές σχέσεις ανάμεσά μας, με πάρα πολύ κόσμο. Άρα ζούσαμε και πολλές, δηλαδή και μεγάλο κομμάτι της προσωπικής μας ζωής μέσα από τα κανάλια και μέσα από τα φίλτρα της εταιρείας. Ναι, εγώ είχα μια μεγάλη ατυχία στη ζωή μου, ακριβώς την εποχή που η επαγγελματική μου διαδρομή ήταν σε μια πολύ έντονη εξέλιξη. Έχασα την σύζυγό μου και ο τρόπος με τον οποίο μου συμπαραστάθηκε ήταν πραγματικά μοναδικός. Εκεί εγκατέλειψε ο ίδιος τα επαγγελματικά, ήρθε κοντά μου πάρα πολύ προσωπικά, μου ζήτησε να
μου έδωσε τη δυνατότητα να πάρω λίγο χρόνο για να μπορέσω να ισορροπήσω. Από την άλλη μεριά, με βοήθησε σίγουρα με τη στάση του να κοιτάξω μπροστά τη ζωή, δίνοντάς μου ακόμα περισσότερη δουλειά από κάποια στιγμή και μετά. Μου συμπαραστάθηκε με τον τρόπο του πάρα πολύ, σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου και για μένα και για τα παιδιά μου. Πώς θα μνημονεύετε τον Δημήτριο Ντομινά? Καταρχήν, είμαι ευγνώμων στον Δημήτρη Ντομινά. Γιατί πέραν του ότι πάντα δένεσαι με την πρώτη σου δουλειά, με τον πρώτο σου εργοδότη, έζησα μαζί του στην Inter American περίπου 17 χρόνια εξαιρετικά. Έχω μόνο θετικά να θυμάμαι. Είμαι ευγνώμων γιατί με τη στάση του ποτέ δεν εμπόδισε την προσωπική μου ανάπτυξη, την επαγγελματική, γιατί ήξερε ο Ντομινάς ότι όχι μόνο δεν εμπόδισε, τροφοδοτούσε συνέχεια σε βαθμό κουραστικό την προσπάθεια για προσωπική ανάπτυξη. Δηλαδή υπήρξαν εποχές που μαζί του ή όχι μαζί του ταξίδευα πάρα πολύ συχνά σε διάφορα συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, επισκέψεις σε εταιρείες στο εξωτερικό, γιατί μου ζητούσε συνέχεια να μάθω περισσότερα πράγματα. Γιατί ήξερε ότι αυτή η προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου, του στελέχους, ενός στελέχους που εμπιστευόταν, θα έβρισκε την διέξοδό της στην ανάπτυξη της εταιρείας. Είμαι λοιπόν ευγνώμων που μου έδωσε ο ίδιος και η εταιρεία που αυτός έφτιαξε και διοικούσε όλες αυτές τις ευκαιρίες. Είμαι ευγνώμων που μπόρεσα μαζί του και έμαθα ποιοτικά χαρακτηριστικά όχι της δουλειάς της ασφαλιστικής εταιρείας, αλλά πολλά χαρακτηριστικά συμπεριφοράς, επαγγελματικής, αναζήτησης νέων οριζόντων. Μπορώ να πω ότι μου εμφύτευσε όσο γίνεται αυτό το δικό του το στίγμα το προσωπικό που ήταν κάθε μέρα κάτι καινούριο, κάθε μέρα κάτι καλύτερο. Πράγμα το οποίο με βοήθησε απεριόριστα και στην υπόλοιπη καριέρα μου μετά την Inter American, όπου και αν δούλεψα, όπου και αν πήγα. Θα τον θυμάμαι λοιπόν με απεριόριστη ευγνωμοσύνη. Και θα σας πω, θα πω και κάτι άλλο, ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν από κοντά του, έζησαν κοντά του και οι οποίοι του οφείλουμε τελικά πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν και με την ηλική μας ζωή, αλλά και με ένα ήθος και μια ταυτότητα που αποκτήσαμε, η οποία μας βοήθησε στη ζωή σε πάρα πολλές εκφάνσεις της. Και νομίζω ότι όποιος δεν μνημονεύει τον Δημήτρη Ντομινά με αυτή την ευγνωμοσύνη που είπα πριν, είναι πραγματικά έτσι αχάριστος λίγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για τον Δημήτρη Ντομινά και να ευχηθώ πραγματικά η στάμπα που αυτός ο άνθρωπος άφησε σε όλη του τη διαδρομή να είναι μια έτσι παρακαταθήκη στους ανθρώπους που τον γνώρισαν από κοντά και να τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη για ό,τι ο ίδιος έκανε για όλους μας.